Πέτακομε φράχτες. Επί των ημερών σας πνίγηκαν τα παιδιά. Επί των ημερών μας έγινε. Το να δίνεις φαΐ σήμερα. Το φαρμακονίσεις. Και να βγαίνεις στην παραλία για να παίρνεις τις βάρκες να κατεβαίνουν τα βρέφη. Και οι γριές γυναίκες για την κυρία Βούλτευση είμαστε περήφανοι που βγαίνουμε εκεί ως λαός. Όχι ως ΣΥΡΙΖΑ, ως λαός. Κύριε Βέτα, πάντως και ο κύριος Μουζάλας έχει πει την αναγκαιότητα. Επί των ημερών σας πνίγηκαν τα παιδιά, όχι επί των ημερών. Και ο κύριος Μουζάλας που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή το τεράστιο θέμα. Πλήρησαν ικανότητα. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση, όπου εκεί αν δείτε και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ του 12 για το μεταναστευτικό και όλα όσα έχει πει έκτοτε. Είναι έξω η Frontex, έξω η Σέγγεν, ανοιχτά σύνορα, μπάτε σκύλια λέστε, γενικό προσκλητήριο, ένας από τους πρώτους νόμους, ο νόμος για την ηθαγένεια. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ένα γενικό προσκλητήριο, διότι το θέμα της Συρίας διαρκεί από το 2011, σε κορύφωση βρισκόταν το 2013 και όχι τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λέτε και ότι βέβαια, σε κορύφωση βρισκόταν το 2013 το κύμα, το προσκλητήριο. Ορίστε τι είπατε, κύριε Γιαννούλη. Σας διαψεύδουν οι αριθμοί, κυρία Βούλτευση, για την αδιόγκωση του προβλήματος. Εντάξει, σας λέω εγώ τι συμβαίνει. Απλώς πηγαίνανε στην Ιταλία και στη Λαμπεντούσα. Επειδή έχω όλο το ιστορικό. Και εγώ το ίδιο σας μεταφέρω, γιατί ακούγεται και ως κριτική στη θέση της Νέας Δημοκρατίας ότι υποβαθμίζεται το γεγονός ότι η διόγκωση των τελευταίων μηνών δεν έχει προηγούμενο. Αυτό δεν το λέει μόνο η κυβέρνηση, το λένε και οι ευρωπαϊκοί φορείς. Δεν το δέχομαι απλώς. Έγινε γενικό προσκλητήριο. Και γι' αυτό έγινε η διόγκωση. Οι πρόσφυγες από τη Συρία, θυμάστε τι γινόταν με το Κομπάνι το 2013. Έχω ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα. Το Κομπάνι βομβαρδιζόταν και βρισκόταν σε πολιορκία επί μήνες. Είχαν πάει και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί, αν θυμάμαι καλά. Όμως ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ο έξω το ΝΑΤΟ, έξω η Σέγγεν. Και να σας πω και κάτι. Τι να με διαψεύσει. Εδώ έχω, έχει πάθει εξάρθρωση το χέρι μας να κουβαλάμε σε φακέλους τα ψέματα και όλα όσα έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ.